Εκεί δεν επηρέασε την πτήση της κίτρινο-μαύρης ομάδας που αναχώρησε κανονικά για το Παρίσι λίγο μετά τις 9.30 το πρωί. Ο Λιούμπης Αντουμπάκοβιτς και οι 25 εκλεκτοί του θα μεταβούν από την πόλη του Φωτό στο Βυσί, όπου θα ενσωματωθεί στην αποστολή το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, Νέντα Ντιέκοβιτς. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, ήρθαν καινούργιοι παίκτες αξίας και νομίζω μαζί με τους παλιούς μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό σημείο. Η Βαλανσία είναι ομάδα τρίτης κατηγορίας της Γαλλίας, είναι ο αυριανός πρώτος αντίπαλος του Δικεφάλου που θα δώσει το πρώτο δυνατό τεστ με τη Σεντ Ετιέν το ερχόμενο Σάββατο. Θα ακολουθήσουν 4 ακόμα φιλικά μέχρι την επιστροφή της αποστολής στις 22 του μήνα. Πάμε τώρα στο θέμα που δημιουργήθηκε χθες με την παραίτηση του κυρίου Στρατήγη από την Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Πέτρος Λάμπρου είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Στρατήγη για τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Αθήνα 2004. Ο κύριος Στρατήγης υπέβαλε χθες ευνηδιαστικά την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναχώρησε για το εξωτερικό. Θα σας ενημερώσω ότι υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους ο κύριος Στρατήγης από την Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής της Ολυμπιάδας του 2004. Η εταιρεία συνεχίζει το έργο της. Τα μέλη συνεδρίασαν και σήμερα κανονικά, με σημαντικές αποφάσεις μάλιστα. Τα στελέχη εξακολουθούν να εργάζονται στους ίδιους ρυθμούς ασφαλώς. Όσον αφορά την αντικατάσταση, όπως γνωρίζετε, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει οριστεί απευθείας από τον Πρωθυπουργό και το ίδιο ακριβώς θα γίνει και όσον αφορά την αντικατάσταση. Ο κύριος Στρατήγης επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι του ασκήθηκαν πολιτικές πιέσεις εξαιτίας της πρόθεσής του να παραστεί στο γάμο της κόρης του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ασχολείται με φήμες. Ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο κ. Στρατήγης, διαψεύδει όλες τις φήμες και επιμένει καθαρά ότι οι λόγοι που τον οδήγησαν στην παραίτηση είναι αυστηρά προσωπικοί και μόνο. Ο νέος Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων θα γίνει γνωστός μέσα στις επόμενες ημέρες και θα είναι προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Εκτός από τον Πέτρο Λάμπρου, υποψήφια είναι και η Πρόεδρος της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιάδας του 2004, κ. Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Μεγάλο το θέμα που δημιουργήθηκε. Επομένως, πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδοτικά με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ο ένας είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο στην Οδό Πειραιός. Είναι ο πρώην υφυπουργός αθλητισμού, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Γιάννης. Τι κάνετε, κύριε Γιάννη? Πολύ καλά, καλημέρα σας. Είστε καλά, καλή σας μέρα. Στο τηλέφωνο έχουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο Παρίσι η κυρία Φάνη Πάλι Πετραγιά, πρώην υφυπουργός αθλητισμού επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Πετραγιά. Καλημέρα, κυρία Λευρόπουλε. Είστε καλά. Στο Παρίσι μάθατε τα νέα. Ναι, στο Παρίσι, όπου υπάρχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο που κάνει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η UNESCO, που αφορά στην δύναμη, αν θέλετε, του αθλητισμού για τη δημιουργία της παγκόσμιας ειρήνης. Βρισκόμαστε εδώ με τον Υπουργό, τον κύριο Φούρα, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ελληνικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, να δώσουμε το λόγο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ο κύριος Γιάννης αυτό άλλο. Γεια σου, Μανούλα. Είναι στο στούντιο, εδώ κοντά μας, κυρία Πετραγιά. Α, στο στούντιο είναι ο κύριος Γιάννης. Μάλιστα. Εσείς δεν ήσασταν εδώ πέρα, είσαστε σε άλλη αποστολή εκεί πέρα. Θα τα πούμε όταν επανέλθετε. Κυρία Πετραγιά, το περιμένω. Κύριε Γιάννη, όμως, γιατί δεν ήρθε στο Παρίσι που επρόκειτο να έρθει μαζί μας για να μιλήσουμε για την ειρήνη και τον αθλητισμό? Εγώ δεν πετάω με τα αεροπλάνα και επειδή ακριβώς δεν βρίσκω ότι είναι και το καταπληκτικότερο θέμα της γης, είναι μια χαρά ενδιαφέρον. Θα ερχόμουν αν ήταν μια απόλυτη αναγκαιότητα, αλλά τώρα είσαστε εκεί και επαρκείτε όλοι, άπαντες. Ο κύριος Φούρας, εσύ. Είμαι βέβαιος, Φανούλα, θα τα κάνετε θαύματα πράγματα. Έμαθα ότι πήγατε πολύ καλά και άκουσα και την παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν εξαίσια κι αυτή. Χαίρομαι πολύ που πήγατε τόσο καλά. Να ρωτήσω, κυρία Πετραγιά, κατευθείαν στο σύνθημα. Την περιμένατε την παρέτηση του κυρίου Στρατήγη ή όχι? Ξεκινάμε από το ωραίο φίλο, κύριε Γιάννη. Ήταν αναμενόμενη. Τελειακά ήρθε την ώρα που λίγο πολύ την περιμέναμε και θα σας πω ότι αποτελεί και μία δικαίωση των όσων όλο αυτό τον καιρό έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή? Σαν θέσεις και απόψεις. Μα τώρα, κυρία Λευρόπουλε, δεν είναι η αιτία αυτή η οποία λέγεται. Απλώς είναι για ο γάμος. Είναι η αφορμή. Η αφορμή. Ήταν προδιαγεγραμμένη η μοίρα του κυρίου Στρατήγη. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση. Λόγω μη καλής δουλειάς. Όχι, διότι η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή δεν έχει γίνει καλή δουλειά μέχρι τώρα, επιθυμούσε να ελέγξει απόλυτα και την επιτροπή του 2004. Και βέβαια αυτό δεν μπορούσε να γίνει με τον κύριο Στρατήγη. Ακούστε, στον τομέα του 2004, το έχω πει επανειλημμένως και το πιστεύω, παίζονται πάρα πολλά από πλευράς κυβέρνησης και θα έλεγα από πλευράς και των υπουργών της κυβέρνησης. Υπάρχει μια μάχη εκεί μέρα, με διαμάχη.
Ζήσαμε διαμάχη Βερελή-Λαλιώτη. Ζήσαμε διαμάχη Βενιζέλου-Λαλιώτη. Όλη η ιστορία είναι ποιος θα ελέγξει το 2004, ποιος θα ελέγξει και ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή και την το θύμα είναι διαμάχη αυτή. Αν θέλετε, το πρώτο θύμα ήταν ο κύριος Στρατήγης. Δεν ήταν θύμα ο κύριος Στρατήγης. Απλώς είναι η πρώτη αποχώρηση. Η πρώτη αποχώρηση. Για να χρησιμοποιήσω βαρύτερη έκφραση. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη. Εγώ έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη από τη φίλη μου την κυρία Πετραλιά. Πιστεύω ότι δεν είναι η υπόθεση αυτή να ερμηνευτεί τώρα με κριτήρια εργασιακά στο 2004, με κριτήρια, αν θέλετε, του ότι η κυβέρνηση κρίνει ότι δεν πάει καλά η υπόθεση και θέλει να πάρει το επάνω της την υπόθεση. Το αντίθετο, πιστεύω ότι ο κύριος Στρατήγης απέδωσε σε ένα κάποιο έργο, ότι πρόσφατα είχε πάρει το πράσινο φως από τη ΔΟΕ με την επίσκεψη του Ζακ Ροκ στην Αθήνα, και το ξέρει πολύ καλά αυτό η κυρία Πετραλιά. Ότι αυτό ήταν ένα διαβατήριο για να πάει πολύ περισσότερο μακριά από εκεί που επρόκειτο να πάει αυτή η επιτροπή, ας το πω έτσι, με όποιο σχήμα είχε. Και ότι η υπόθεση, εάν είναι αληθές ότι προέκυψε το θέμα που προέκυψε και το πληροφορούμαστε όλοι μας και πρέπει να είναι αληθές. Ότι ήθελε να πάρει στο γάμο της Αλεξίας. Ναι, έχει μια καθαρά πολιτική διάσταση, πολύ σοβαρότερη από την πολιτική διάσταση που δίνει η κυρία Πετραλιά. Και η πολιτική αυτή διάσταση είναι εξόχως ενδιαφέρουσα, γιατί είναι και πολιτική διάσταση. Πολιτιακή διάσταση, συγγνώμη. Η Νέα Δημοκρατία με την ιδεολογική της πανσπερμία τα αντιμετωπίζει πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό είδαμε την ιστορία με τα σταγονίδια και το τι συνέβη με την υπόθεση Μανολάκου. Παλιότερα είχαμε άλλες ανάλογες με την ιστορία τη γαλαζοαίματη του Κωνσταντίνου. Εμείς στα θέματα αυτά δεν μπορούμε να παίζουμε. Η επιλογή του κύριου Στρατή έγινε προσωπικά του Πρωθυπουργό. Τιμώ τον κύριο Στρατήγη, εργάστηκε ο κύριος Στρατήγης. Ξέρετε πολύ καλά ότι στήριξα την προσπάθεια του κύριου Στρατήγη, αλλά στα πολιτικά θέματα δεν παίζει κανένα. Στα πολιτικά ακόμα λιγότερο. Λοιπόν, όταν ένα πρόσωπο που επιλέγει με πολιτικούς όρους για τη θέση αυτή δεν σέβεται ένα γεγονός που είναι πολιτιακό και συνταγματικό γεγονός, τότε το πρόσωπο αυτό δεν έχει θέση στη θέση αυτή. Είναι, λυπάμαι που το λέω, μοιάζει να κρίνω έναν άνθρωπο που σέβομαι, εν πάση περιπτώσει, αλλά έτσι είναι. Η μία παράμετρος, η άλλη παράμετρος. Και ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν φίλος ενός εξέχοντος Έλληνα, του πρώτου Έλληνα πολίτη, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό βάρει ακόμα το να πάρει μια τέτοια απόφαση να πάει κανείς εκεί. Όταν μιλάμε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι γνωστή η άποψή του και η αγώνα του και είναι γνωστή η θέση του σήμερα γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτό εμπλέκει όλη την υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Και σε περίοδο μιας, ας δεχτώ την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, αυτά παίζουν πάρα πολύ περίεργα, όπως παίξανε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας πρόσφατα. Συνεπώς, πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, αν είναι έτσι τα πράγματα, έδωσε μια ρηξικέλευτη λύση. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν ήταν η αφορμή, κύριε Γιάννη? Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα μακροημέρευε το σχήμα. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ με την κυρία Πετραλιά ότι υπάρχουν πράγματι προβλήματα στο 2004, τα οποία άλλωστε και συνήθως οι δύο συνήθεις ύποπτοι που τα λένε στην Εθνική Επιτροπή είναι η κυρία Πετραλιά και εγώ. Εσείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάνουμε το χρέος μας εκεί, και τιμώ την κυρία Πετραλιά γιατί πράττει πραγματικά για αυτό το χρέος της με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά δεν δέχομαι εδώ παρερμηνίες. Μάλιστα. Κύριε Λεμπρόπουλε, με ακούτε? Σας ακούω, κυρία Πετραλιά, πέστε μου. Η δική μου άποψη είναι ότι αντί να αποκεφαληθεί ο κύριος Στρατήγης, παραιτήθη, εξυναγκάστη σε παραίτηση. Και έχω αυτή την άποψη και τη θεωρία. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο κύριος Στρατήγης θα επέμενε ή θέμα του να πάει στο γάμο ήταν ο παράγον εκείνος που οδήγησε στο να... Μια που είσαι στο Παρίσι, κυρία Πετραλιά, ο κύριος Σάμαρανκ τι λέει? Ο κύριος Σάμαρανκ δεν ήταν εδώ χθες όταν μάθαμε την παραίτηση του κύριου Στρατήγη. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά πώς μπορεί να αντέδρασε ο κύριος Σάμαρανκ. Πάντως την προηγούμενη μέρα που είχαμε συναντηθεί με τον κύριο Σάμαρανκ, σίγουρα δεν φαινόταν και ο ίδιος να γνωρίζει τίποτα, τουλάχιστον από αυτό που εγώ κατάλαβα. Έχετε ακούσει για το διάδοχο σχήμα, κυρία Πετραλιά, και για το Παρίσι? Δεν έχετε ακούσει για το διάδοχο σχήμα, αλλά θεωρώ ότι γίνονται τα μαγειρέματα τώρα για το διάδοχο σχήμα. κάτι το οποίο πρέπει να ήταν... Μα είναι προαποφασισμένα αυτά. Εδώ δεν επιμένω επ' αυτού ότι άλλος είναι ο στόχος όλης της ιστορίας. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να επανέλθω... Ο στόχος της ιστορίας ποιος είναι, κυρία Πετραλιά? Νομίζω σας τον εξήγησα πριν. Ναι, η διαμάχη άλωση, και τα λοιπά. Η απόλυτη άλωση. Δηλαδή, και η δημιουργία δηλαδή, ενός... αυτό το οποίο είχα πει και στη Βουλή, δεν είναι κάτι που λέω αυτή την ώρα. Ο πλήρης έλεγχος από μια ομάδα, ούτε καν από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά από μια ομάδα η οποία θα κάνει το κουμάντο και θα ελέγχει τα πάντα, έχοντας αποκλείσει και την αντιπολίτευση αλλά και πολλές φορές και αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης. Εγώ έρχομαι όμως, κύριε Λευρόπουλε, να επιμείνω και να πω αυτό το οποίο κατά κόρον έχω τονίσει, αποδεικνύεται περισσότερο παρά ποτέ την απαραίτητη δημιουργία ενός Υπουργείου Ολυμπιακών Αγώνων
με έναν υπουργό πολιτικό προϊστάμενο, ο οποίος θα έχει όλα όσα αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έχει το αθλητικό κομμάτι, διότι το ξεχνάμε συνέχεια αυτό, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αθλητικοί δεν αγώνες. Είναι τα έργα. Συμφωνούμε δεν από... είναι μόνο μάλιστα. Η χωροταξία για να σφάζεται ο Βερελής με τον Λαλιώτη. Είναι αθλητικοί αγώνες. Πρέπει μάλιστα. Λοιπόν να υπάρχει ένας υπουργός, ο οποίος θα κάνει. Εκείνος θα είναι ο γενικός. Ο οποίος θα έχει υπό την αρμοδιότητά του τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε όλο το φάσμα που. Σε αυτό το πολύ μεγάλο φάσμα που λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες. Κυρία Λευρόπουλε, δίνεται μεγάλη σημασία στην παρέτηση του κυρίου Στρατήγη. Μα είχε αρμοδιότητες ο κύριος Στρατήγης. Είμαστε ρεαλιστές. Ο κύριος Στρατήγης δεν αποφάσισε. Είναι πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής. Μα τι, ήταν πρόεδρος. Τιμώ και εγώ ιδιαίτερα τον κύριο Στρατήγη. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Στρατήγη. Αλλά δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε πεπόνι είχε ο Στρατήγης. Δεν έπαιρνε αποφάσεις ο Στρατήγης. Σας είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν έπαιρνε αποφάσεις τότε δεν υπήρχε κανένα λόγος μέσα στην κυβέρνηση να γινόταν σκοτωμός, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν έγινε κανένα σκοτωμός. Σας είπα ότι είναι το πρώτο πετραδάκι και η πρώτη έκφανση μια ολόκληρη ιστορία. Κρίνω δηλαδή. Θα ακολουθήσει περισσότερο. Κρίνω ότι προβλέπεται συνέχεια. Μάλιστα. Α, ναι, για την άποψή μου, ναι. Ναι, κύριε Γιάννη. Μπορεί να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, κύριε Γιάννη. Σχόλιο μου, επιτρέπετε. Η αγαπητή μου Φάνη Πετραλιά, φάση και αντιφάση και εδώ. Ή είχε ισχύ ο κύριο Στρατήγη, οπότε δεν χρειαζόταν. Οπότε πραγματικά μπορεί να δεχτούμε ότι χειραγωγήθηκε. Έγινε προσπάθεια χειραγώγηση. Ή δεν είχε ισχύ, οπότε δεν υπήρχε λόγο πρωθυπουργική παρέμβαση. Ο κύριο Στρατήγη λοιπόν είχε ισχύ. Ήταν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2004. Σημαντικότατη... Τίτλο, βεβαίως, και ένα λεπτό. Είχε... Σημαντικότατη θέση. Σημαντικότατη. Δεν είχε τέτοια προβλήματα η κυβέρνηση. Αφήστε με, κύριε Πεταλιά, να τελειώσω. Φανούλα, σε παρακαλώ. Πιστεύω απόλυτα ότι η συνεργασία του κυρίου Στρατήγη, ιδιαίτερα τώρα με την κυρία Παπαζόη, με την οποία είχε και πιο στενή φιλία, ήταν άριστη. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα λόγο να έχουμε εμεί έννοια ότι δεν ελέγχεται το σχήμα. Κατά την έννοια που το θέτει η κυρία Πεταλιά, το σχήμα ελέγχεται απολύτως. Με την έννοια πια δηλαδή. Ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, μιας πολιτικής επιλογής. Η κυβέρνηση να ελέγχεται το σχήμα. Λέω εγώ ότι δεν στέκει πολιτικά το επιχείρημα αυτό. Δεν είπα ότι επιχείρησε η κυβέρνηση να ελέγξει το σχήμα. Διότι αυτό το σχήμα ούτως ή άλλως δεν έχει κανένα λόγο να κάνει κάτι πολιτικά το οποίο, στο οποίο συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Όλα όσα πάνε μέχρι τώρα είναι πράγματα στα οποία συμφωνούμε όπως βλέπετε. Δεν υπάρχει. Έχουμε άλλες διαφωνίες. Αυτό που είπατε πριν συμφωνώ και εγώ. Ότι θα έπρεπε και το. Έχω θέσει και στον Πρωθυπουργό και στην Εθνική Επιτροπή ότι πράγματι ο αθλητισμός δικαιούται ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην όλη υπόθεση και ενδεχομένως ένα Υπουργείο Ολυμπιάδας. Βλέπετε, δεν μιλάω για τον εαυτό μου και χαίρομαι που μπορώ να το πω τώρα. Γιατί αν τα έλεγα παλιά θα νόμιζα ότι μιλάω για τον εαυτό μου ή η κυρία Πετραλιά. Εγώ θα χαιρόμουν να έβλεπα τον κύριο Φούρα Υπουργό σαν Υπουργείο Ολυμπιάδας. Δικαιούται ένα κομμάτι ο αθλητισμός σε αυτήν την υπόθεση. Σας το λέω ειλικρινά, το δικαιούται περισσότερο αυτό το κομμάτι. Κύριε, και πρέπει να πω ότι και η ΔΟΕ προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει αρκετό καιρό τώρα. Αλλά να που η κυβέρνηση δεν θέλει την πίεση, γιατί θέλει ένα σχήμα που να μην είναι προερχόμενο από το εσωτερικό της κυβέρνησης, ακριβώς για να μην έχει την τόσο έντονη συνένωση της κομματικοποίησης που εννοούμε. Γιατί είναι Ολυμπιακοί Αγώνες επιτέλους. Πρέπει να υπάρχει έστω και μια υπερκομματική χρειά, την οποία δεν είναι απολύτως το σχήμα Στρατήγης Μπακούρης και η οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει συνέχεια. Και να μην έχει όμως συνέχεια αυτή η μη. Ανάμειξη άμεσα τη κυβέρνηση από την ιστορία θα συνεχιστεί. Όσο δε για το σχήμα και το σφάζεται ο Λαλιώτης με τον Βερελή, είναι μια υπερβολή. Ο κύριος Λαλιώτης, κυρία Πετραλιά, αν ήθελε να είναι σε αυτήν την ιστορία με την έννοια που το τοποθετείτε, θα ήτο και θα ήτο πολύ ψηλά. Είναι φανερό ότι δεν έχει αναμειχθεί στην υπόθεση. Μην τον αναμειγνύουμε λοιπόν εμείς. Μάλιστα. Για το διάδοχο σχήμα, κύριε Γιάννη, θα έρθω μετά για να σπάσουμε και λίγο τη συζήτησή μας με κάποια βίντεο. Μην ξεχνάμε ότι χθες είχαμε και την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος που με τη νέα του μορφή θα διεξαχθεί φέτος. Ο νέος αέρας που φαίνεται πως φυσά στο ελληνικό ποδόσφαιρο έπιασε μετά την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και τη μείωση των ομάδων που θα μετέχουν σε αυτό μετά το 2000 και το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η πρόταση που από καιρό έχει καταθέσει ο αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ Βίκτορας Μητρόπουλος περί αλλαγών στον τρόπο διεξαγωγής του δεύτερου την τάξη ποδοσφαιρικού θεσμού της χώρας εγκρίθηκε χθες το απόγευμα στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου και η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει 9 ομίλους των 6 ομάδων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου μαζί με άλλες δύο ομάδες της τρίτης εθνικής που θα βγουν από κλήρωση θα περάσουν στον επόμενο γύρο. Μετά από αγώνες μπαράζ θα μείνουν 16, οι οποίες θα διεκδικήσουν από εκεί και πέρα σε διπλούς αγώνες την πρόκρισή τους στον τελικό της 10ης Μαΐου. Λόγω των υποχρεώσεών της στον προκριματικό γύρο του Champions League, η ΑΕΚ θα δώσει τους 2 από τους 5 αγώνες του πρώτου γύρου σε διαφορετικές από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Αντιδράσεις πάντως αναμένονται τόσο από τους υπόλοιπους συλλόγους που έχουν ήδη ρυθμίσει τους αγώνες προετοιμασίας τους, όσο και από τους ποδοσφαιριστές, κυρίως της εθνικής ομάδας, που το μήνα Αύγουστο εκτός των υποχρεώσεων με τους συλλόγους τους καλούνται να δώσουν 3 φιλικά παιχνίδια με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο
Νίκος Μαχλάς από τη νέα περίοδο θα φοράει την φανέλα του Άγιαξ. Η μεταγραφή έκλεισε αργά χθες το βράδυ αντί του ποσού των 5,2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ο Νίκος Μαχλάς, ο πρώτος σκόρερ πριν δύο χρόνια στην Ευρώπη, θα φορά τη νέα περίοδο την φανέλα του Άγιαξ έναντι 5,5 δισεκατομμυρίων δραχμών για 5 χρόνια. Ο Σκάι επικοινώνησε πριν λίγο με τον διεθνή επιθετικό, ο οποίος δήλωσε ότι έχει νέο ραντεβού με την ομάδα του Άγιαξ αυτή την ώρα. Τώρα είναι, ήρθε κάτι πολύ σημαντικό. Ήμουν αξίμιος και έφευγα. Και δεν μπορώ και να πω κάτι γιατί είναι ένα ραντεβού τώρα που έχω πολύ σημαντικό. Α, πάλι για το συμβόλαιο, έτσι. Είναι ένα ραντεβού και τώρα σου λέω είμαι στην πόρτα μέχρι και ακούω το τηλέφωνο. Μεταγραφικό σενάριο συνέχεια. Πολύ κοντά στην απόκτηση των Ζάκοβιτς και Τζιοβάνι βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σε ό,τι αφορά το Σλοβένο άσο του Σπόρτο, ο πρόεδρος των Δράκων Πίτο Ντακώστα αρνήθηκε χθες να παραχωρήσει τον παίκτη στην Ισπανική Βαλένθια. Πράγμα που ανοίγει το δρόμο για ερχομό του Ζάκοβιτς στην Ελλάδα. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Σταν Κόλλιμον στον Παναθηναϊκό. Η Πράσινη έχουν συμφωνήσει όλα με τον παίκτη και αν η Αστον Βίλα αποδεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία φτάνει μέχρι τα 2 δισεκατομμύρια δραχμές, ο Άγγλος κυνηγός θα φορέσει τη φανέλα με τον τριφύλι. Τέλος, στην Ξάνθη θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 4 χρόνια ο Νικολά Ντικουμέ, που αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα του Απόλλωνα. Περνάμε στο Κόπα Αμέρικα, διαφημίσεις και επαναρχόμαστε με το 2004. Ελπίδα Ντελέστε, η πρωτοπόρος του δεύτερου ομίλου Βραζιλία, αντιμετώπισε τη Χιλή σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα. Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στην κάτοχο του τροπέου με την καταπληκτική παλιά από τον Ζε Ρομπέρτο για τον Ρονάλντο. Εντυπωσιακή ενέργεια του τελευταίου όμως θα νικηθεί από τον Μαρτσέλο Ραμίρες. Η απάντηση για τους Χιλιανούς, πολύ όμορφο συνδυασμό ανάμεσα στο Σιέρα και τον Κάρτες, είναι ο τελευταίος εκείνος που βγάζει την σέντρα, δεν θα μπορέσει να την αξιοποιήσει όμως με κοντινή κεφαλιά ο Ζαμοράνο. 5 λεπτά αργότερα η πάσα από τον Κορτσέισάο για τον Ρονάλντο, από καλή θέση το φαινόμενο θα αστοχήσει. 36 λεπτό καταπληκτική ενέργεια από τον Ζε Ρομπέρτο, το 1-2 με τον Άλεξ θα ανατραπεί ο Ζε Ρομπέρτο από τον Ραμίρες. Πέναλτι σύμφωνα με τον Αργεντίνο διαιτητή, τον Οράσιο Ελιζόντο, ένα πέναλτι που αξιοποίησε ο Ρονάλντο για το 1-0, το τρίτο γκολ για τον Ρονάλντο. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταπληκτική ενέργεια από τον Κλαούντιο Νούνιες θα ξεφύγει εντυπωσιακά από τον Ζωάο Κάρλος. Θα μπει στην μεγάλη περιοχή. Εκεί θα γίνει το μαρκάρισμα από τον Ρομπέρτο Κάρλος. Πέναλτι σύμφωνα με τον Αργεντίνο διαιτητή. Ένα πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει ο Πέδρο Γκονζάλες. Νικήθηκε όμως από τον Τίντα. Έτσι έμεινε το 1-0 μέχρι το 85, όταν και ο διαιτητής, μετά από σύμφωνη γνώμη των δύο αρχηγών, διέκοψε το παιχνίδι λόγω ομίχλης στο γήπεδο της πόλης Κιουδάντ ντε Λέστε. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, λίγη ώρα νωρίτερα, το Μεξικό αντιμετώπισε τη Βενεζουέλα και στο 21ο λεπτό θα ευτυχήσει να ανοίξει το σκορ με τον Μπλάνκο. 8 λεπτά αργότερα, ο Μπλάνκο από σκόρερ θα μετατραπεί σε δημιουργό. Καταπληκτική ενέργεια από τον αρχικό των Μεξικανών. Η σέντρα του αξιοποιείται αυτή τη φορά από τον Οσόρνο. Το 2-0 για το Μεξικό. Και 6 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ένα φάουλ από τον Τσάβες. Καταπληκτική κεφαλιά από τον Μπλάνκο. Το 3-0 για τους Κέντροαμερικανούς. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο δεύτερο ημίχρονο οι της Βενεζουέλας. Αρχικά ένα δυνατό σουτ άστοχο από τον Ουρντανέτα. Όμως 18 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, νέο σουτ από τον ίδιο παίκτη. Το 3-1 για τη Βενεζουέλα που δεν απέφυγε την τρίτη διαδοχή ήττα στη διοργάνωση.